Να βάλουμε όμως την κουβέντα μας, γιατί θα επανέλθουμε εμείς, Γιάννη, με τα δικά μας στην συνέχεια και τον Νικήτα Εφρεμίδη, για να μας πει εκείνος με πόσα διαρκείας, έτσι με πόσο κόσμο στο πλευρό του θα είναι ικανοποιημένος φέτος. Νικήτα, καλησπέρα. Καλησπέρα για εμένα. Άκουγα τη συζήτηση για τα διαρκείας. Καλά τα λέτε. Τα διαρκείας δίνουν μια ανάσα μεγάλη στο σύλλογο και κυρίως θεωρώ εγώ ότι όσο πιο πολλοί κόσμος αγοράσει διαρκείας, η αγάπη αυτή που δείχνει προς την ομάδα εκλαμβάνεται και από τους ανώτερους, ότι εδώ μας στηρίζει ο κόσμος, δηλαδή δεν είμαστε μόνοι μας. Mm-hmm. Και αυτό ανοίγει την όρεξη των παραγόντων. Και κατ' επέκταση και του μεγάλου κεφαλιού του Ιβάν Σαββίδη. Mm-hmm. Τώρα το βόλεϊ φέτος έχει κάνει πολύ δυνατό ρόστερ. Η ομάδα εκεί πέρα, οι διοικούντες τρέξαν γρήγορα και δεν έμειναν ικανοποιημένοι με την περσινή δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα και το κύπελλο Ελλάδας και θέλουν πάλι να ανέβουν ψηλά. Ο κύριος Τσαλόπουλος, από ό,τι διάβασα, έθεσε ένα στόχο στα 2.000 διαρκείας. Πολύ σωστά, είναι εφικτός. Mm-hmm. Είναι εφικτός αυτός ο στόχος. Νικήτα, τα προηγούμενα χρόνια που ήταν ο ΠΑΟΚ έτσι πρωταγωνιστής και πήρε τίτλους και όλα αυτά, η εικόνα που έμενε στους περισσότερους μας ήταν ένα γήπεδο γεμάτο στους τελικούς, το οποίο δεν συνηθίζεται στο βόλιο, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Είναι αυτό ένα δέρερ για όλους εσάς που επιλέγετε τελικά τον ΠΑΟΚ για επόμενο σταθμό της καριέρας σας? Αυτή η εικόνα είναι στο μυαλό σας ενός γεμάτου γηπέδου σε τελικούς, τέλος πάντων, και σε μεγάλα παιχνίδια? Σίγουρα το σκέφτεσαι και σαν αντίπαλος και κυρίως σαν παίκτης της ομάδας, ότι θα πας να παίξεις τα δυνατά παιχνίδια και τα παιχνίδια με αντίπαλες ομάδες ποδοσφαιρικής εμβέλειας, καταλαβαίνετε τι εννοώ, ναι. Που θα γεμίσει το γήπεδο. Σίγουρα αυτό σου βγάζει ένα πολύ θετικό συνέστημα και προσμονάς. Mm-hmm. Δηλαδή εγώ για τώρα, όπως και άλλοι παίκτες, είμαι σίγουρος ότι περιμένουμε να ξεκινήσει η προετοιμασία, να κάνουμε τα πρώτα φιλικά, τα πρώτα μέσα με τα παιχνίδια, για να έρθει ο κόσμος εκεί να δούμε έμπρακτα πάλι να γεμίζει το γήπεδο. Και μιλάμε για ένα γήπεδο το οποίο, για να φανεί ότι έχει κόσμο, πρέπει να μαζέψει πάνω από 2.000. Θέλει κόσμο, ναι. Θέλει κόσμο. Το θετικό πιστεύω είναι ότι αγοράζοντας διαρκείας, και επειδή φέτος θα είναι πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, έχουν ανέβει και άλλες ομάδες, όπως η ΑΕΚ που ανέβηκε από την Α2 και έχει κάνει ένα πολύ καλό σύνολο, όπως ο Παναθηναϊκός με τον Γιαννακόπουλο που κι αυτός προσπαθεί να κάνει μια διαχείριση των χρεών κτλ. Κλασικά ομάδες όπως είναι η Κηφισιά, Παμποχαϊκός, Σύρος πολύ πιθανόν, ο Ηρακλής. Άρα φέτος ο κόσμος έχει να περιμένει πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Οπότε αυτοί που σιγά σιγά αρχίζουν και αγαπάνε το βόλεϊ, οι παοξίδες που αγαπάνε το βόλεϊ σιγά σιγά αρχίζουν και βλέπουν 2-3 χρόνια, mm-hmm. με το διαρκείας θα έρθουν σε πολύ περισσότερους αγώνες, το πιο πιθανό. Mm-hmm. Άρα θα φαίνεται μια πιο ωραία εικόνα και στους αγώνες οι οποίες δεν έχεις αντίπαλο ποδοσφαιρική ομάδα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ έμαθε το βόλεϊ, έτσι. Έμαθε να αγαπά το βόλεϊ, έμαθε να βλέπει το βόλεϊ. Το στοίχημα πλέον από εδώ και πέρα είναι να το δείχνει και με την παρουσία του στο γήπεδο, έτσι. Εγώ μια υποθετική ερώτηση θέλω να σου κάνω, Νικήτα. Είμαστε τώρα 10 Ιουλίου, έτσι, δεν έχει ξεκινήσει προετοιμασία, δεν έχει ξεκινήσει σεζόν. Αν του χρόνου τέτοια μέρα κάνουμε συζήτηση, θα είσαι ευχαριστημένος έχοντας πετύχει τι, και εσύ και ο ΠΑΟΚ? Εντάξει, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Τώρα με το ρόστερ που έχει ο ΠΑΟΚ και με την προσπάθεια που έχει κάνει όλη η διοίκηση, το πρωτάθλημα για το κύπελλο θεωρώ ότι είναι η στόχη και πρέπει να τους καταφέρουμε. Δεν έχει σημασία πώς. Θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό για να φτάσουμε στην κορυφή στην Ελλάδα. Τώρα όσον αφορά την Ευρώπη, εντάξει, η κλήρωση δεν είναι η πιο ευνοϊκή από όλες με βάση ότι παίζουμε προγραμματικά και έχει πολύ χειρότερες ομάδες. Και αν περάσουμε την πρώτη ομάδα, την Ουγγρική, μετά παίζουμε με το ζευγάρι της Σταματάλα, αν δεν κάνω λάθος, της Φιλανδικής ομάδας, μαζί με μια Τούρκη, που και οι δύο αυτές είναι δυνατές. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να προχωρήσουμε, αλλά ακόμα αν δεν στο Champions League, υπάρχει και το ΣΕΒ μετά, η δεύτερη διοργάνωση, που θα παίξει η ομάδα σε αυτές που δεν προκρίνονται. Δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς με ποιους θα κληρωθούμε και τι θα κάνουμε. Αλλά σίγουρα το να κάνουμε μια καλή πορεία και να δείξουμε τη δύναμη του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Γιάννη, δεν ξέρω αν έχεις να ρωτήσεις κάτι τον Νικήτα που σε έχουμε και στη γραμμή κιόλας. Αν έχεις κάποια ερώτηση. Για να κάνω και την κουβέντα ακόμα πιο ελαφριά. Για όσους δεν το θυμούνται, εγώ και ο Νικήτας Εφρεμίδης και ο αδερφός του Δημήτρης Εφρεμίδης έχουν πλούσια καριέρα στο ελληνικό βόλεϊ με αρκετές ομάδες και τα δύο παιδιά.
Δεν ξέρω βέβαια ο Νικήτας τώρα φέτος τι έγινε. Έκανε καμιά τρίπλα τον αδερφό του, τον Δημήτρη, είχε στο ΠΑΟΚ. Γιατί εμείς Δημήτρη Εφρεμίδη μάθαμε στα πρώτα δύο χρόνια, που τότε μπήκε στη ζωή του ΠΑΟΚ το βόλεϊ. Με τον Δημήτρη Εποχή Εφρεμίδη, Καλμαζίδη. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω ο Νικήτας, έκανε καμιά τρίπλα τον αδερφό του και τον πρόλαβε φέτος στη στροφή. Όχι, όχι, δεν έγινε έτσι το πράγμα. Απλά εντάξει, και εγώ και ο Δημήτρης αγωνιζόμαστε σαν ακραίοι. Απλά εγώ μπορώ να παίξω και σαν λίμπερο. Και αυτό το θέμα φέτος, από ό,τι μου έδωσαν να καταλάβω τον ΠΑΟΚ, είναι πολύ σημαντικό, το ότι μπορώ να αγωνιστώ σαν λίμπερο και σε περίπτωση που κάτι χρειαστεί μπορώ να αγωνιστώ και σαν ακραίος. Επίσης, τέτοιους παίχτες πήραν και άλλους στην ομάδα, όπως είναι ο Λαμπόμπο ο κεντρικός, που είναι κεντρικός και διαγώνιος, και ο Τζούριτς ακόμα μπορεί να παίξει διαγώνιος και κεντρικός, και ακραίος ακόμα μπορεί να παίξει ο Τζούριτς. Έχει πολλούς τέτοιους παίχτες που μπορούν να καλύψουν κενά αναλόγως χτύπα ξύλο τραυματισμών ή οτιδήποτε τακτικής του προπονητή απέναντι σε αντίπαλους. Για τον Δημήτρη είχα ακούσει και εγώ για φέτος ότι υπήρχε πιθανότητα να είναι, τελικά δεν ευδοκίμησε να είμαστε μαζί. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, μου είχε μιλήσει για τον ΠΑΟΚ, μου είχε πει τα καλύτερα λόγια. Τι σου είπα ακριβώς όταν του είπες ότι κλείνει προς τα εκεί, άρα ανεβαίνω Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ? Εντάξει, μου είπε ότι ξέρω ότι έχεις παίξει παντού, λίγο πολύ, σε πολλές ομάδες εννοεί παντού. Έχουμε βγει από τον Ηρακλή εμείς, οπότε έχουμε ζήσει και μια ατμόσφαιρα, όχι τόσο μεγάλο γήπεδο βέβαια, στη Μίκρα με τον κόσμο του Ηρακλή, που εντάξει ήταν και εκεί πολύ ζεστό. Καλές εποχές. Και μου λέει θα θυμηθείς αυτές τις εποχές ακόμα πιο έντονα, γιατί μας έχει πολύ περισσότερο κόσμο και είναι πολύ πιο ωραίο το θέαμα. Και εντάξει, θυμάμαι και εγώ πώς ήταν τότε στον Ηρακλή, γιατί χρειάστηκε να παίξω, αν και μικρός, τότε πολλά παιχνίδια πάλι βασικός. Ήταν πολύ ωραία ατμόσφαιρα και ανυπομονώ μετά από κάποια χρόνια που έχω κάνει σε ομάδες δυνατές μεν, αλλά χωρίς οπαδούς, φιλάθλους δυνατούς, όπως ήταν, έχω πάει πούμε, στη Σύρο, στον Παμβοχαϊκό, στην Κηφισιά. Εκεί το γήπεδο δεν γεμίζει τόσο πολύ, τόσο ασφυκτικά. Ενώ εδώ περιμένουμε άλλες καταστάσεις. Χάρηκα με αυτά που μου είπε και εντάξει, φυσικά έπαιξε το ρόλο του σε αυτό. Μάλιστα. Ωραία, δεν ξέρω για αν έχεις να ρωτήσεις κάτι άλλο. Έχεις εσύ, Ελένη? Πες το. Απλά επειδή ο Νικήτας έχει γνώση του αθλήματος και ξέρει πολλά κιλά βόλεϊ και θέλω λίγο να μας βοηθήσει σε κάτι. Από τότε που έκλεισε το ρόστερ του ΠΑΟΚ, υπάρχουν και διάφορα δημοσιεύματα τα οποία η δικιά μου άποψη είναι ότι προσπαθούν λίγο να σπηλώσουν την όλη προσπάθεια που έκανε η διοίκηση του κυρίου Καταρή και του κυρίου Τσαλόπουλου. Δηλαδή τι εννοώ? Διαβάσαμε ακόμα ότι ο Τζούριτς ήρθε σακατεμένος στον ΠΑΟΚ. Διαβάσαμε ότι ο Φιλίπποφ δεν μπορεί με τη μέση και έχει πολλά θέματα. Εσύ όλα αυτά εδώ πέρα που λογικά και εσύ τα έχεις δει, πώς θα αντιμετωπίζεις όλα αυτά? Κοιτάξτε, ας όπως έχουν τα πράγματα. Όταν υπάρχει στην Ελλάδα, και αυτό ισχύει παντού και ισχύει και στο βόλεϊ, όταν υπάρχει μια παράδοση σε κάτι και κάποιος έχει μάθει να κερδίζει και μετά μπαίνει κάποιος άλλος σφήνας αυτό, δημοσιογραφικά δεν είναι ωραίο. Άρα οι δημοσιογράφοι αυτοί οι οποίοι είναι αντιπαοξίδες, να τους πω, φιλοολυμπιακούς, να τους πω, όπως θέλετε πείτε τους, θα γράψουν ό,τι περνάει το χέρι τους, έτσι ώστε με ποιον τρόπο. Δεν μπορούν να μιλήσουν για αγωνιστικά καθαρά θέματα, γιατί οι απαντήσεις οι δικές μας είναι μέσα στο γήπεδο. Αλλά μπορούν να προσπαθήσουν να παίξουν με την ψυχολογία, να παίξουν γενικότερα με την κοινή γνώμη και κάτι τέτοιο προσπαθούν να κάνουν. Ο Φιλίπποφ αυτή τη στιγμή αγωνίζεται βασικό στην εθνική ομάδα. Πήρανε χάλκινο μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες. Τον έχει καλέσει τώρα να πάνε για την πρόκληση πανευρωπαϊκού. Θα είναι πάλι βασικός προσαδότης της Εθνικής Ελλάδος. Δεν πείθεται κανένα θέμα για κανένα πρόβλημά του. Ο Τζούριτς πάλι ξέρει που έχει έρθει και ξέρει πολύ καλά κι αυτός ότι τι παίχτης είναι. Αν δεν ήταν σε καλή κατάσταση ή αν δεν ήταν διαθέσιμος να παίξει, αποκλείται να ερχόταν σε ένα σύλλογο στον οποίο πάει να χτυπήσει το πρωτάθλημα. Είναι σίγουρο αυτό. Και οι δύο αυτοί παίχτες θα βοηθήσουν πάρα πολύ την ομάδα. Είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα. Του Τζούριτς είναι το μεγαλύτερο όνομα στην ομάδα. Ήμασταν συμπαίχτες και εθνικές ομάδες μαζί εφήβων και μετά στην Αντρών τον είχα πάει κι εγώ. Εντάξει, ένα παιδί που πραγματικά ασκίζεται, δουλεύει πάρα πολύ και προσπαθεί να κάνει τα πάντα στο γήπεδο για να κερδίσει. Δηλαδή ανεξαρτήτως είχαμε παίξει μαζί και όντως στην Εθνική είχε ένα μικρό πρόβλημα πόνου στα γόνατα, αν θυμάμαι καλά. Και στην Εφήβων θυμάμαι ένα πολύ μεγάλο θέμα, είχε ζαλιστεί σε ένα παιχνίδι πιο πριν. Σφίγγει τα δόντια πάντα και μπαίνει μέσα μαχητής. Δεν τον έχω δει ποτέ να πει ότι δεν θα μπορώ να παίξω, εκτός αν πραγματικά δεν γίνεται με τίποτα. Ναι. Δηλαδή ό,τι περνάει το χέρι το κάνει πάντα και όταν μπαίνει μέσα τα ξεχνάει όλα. Και πόσο ωραίο που θα ξανασμίξετε έτσι μετά από κάποια χρόνια. Με τους περισσότερους έχουμε παίξει συμπαίχτες, είτε και με τον Ζένια τον Κόρτσιαν, είτε στον Ηρακλή μαζί, ήμασταν με τον Ντάσο τον Γάτση, παίξαμε μαζί.
Με τους περισσότερους παίκτες έχουμε συνυπάρξει είτε σε εθνική ομάδα είτε σε σύλλογο. Είμαστε οι πιο πολύ γνώριμοι. Κάποιοι έχουμε πολύ καλές φιλίες και με κάποιους άλλους, εντάξει, όχι τόσο στενές, αλλά πάλι πολύ καλές σχέσεις. Θεωρώ ότι και η χημεία πάντα παίζει ρόλο στην ομάδα. Πιστεύω να έχουμε καλή χημεία στην ομάδα, γιατί μπορούμε να το έχουμε αυτό, και μαζί με την σκληρή προπόνηση θεωρώ ότι είναι εφικτή όλη η στόχη αυτή που έχουμε πει. Μάλιστα. Εδώ είμαστε για να σας παρακολουθούμε και βεβαίως να τα λέμε καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Υγεία να ευχηθούμε, που είναι το βασικό για εσάς τους αθλητές και τους πρωταγωνιστές, έτσι. Και από εκεί και πέρα, Γιάννη, εσύ σαφώς πιο κοντά στο τμήμα. Εμείς εδώ ραδιοφωνικά θα τα λέμε κατά καιρούς. Ευχαριστούμε. Τις προκρίσεις μαζί σου τις πήρα όμως, Ελένη. Τις προκρίσεις μαζί σου τις πήρα. Εγώ θα έρχομαι στα κομβικά παιχνίδια, Νικήτα, να ξέρεις. Αν υπάρχει θέμα σε κομβικό παιχνίδι, αν διακυβεύεται το οτιδήποτε, εκεί δίνω το παρόν σίγουρα. Οπότε, εκεί δίνει το παρόν, ναι. Σίγουρα. Απλά... ναι. Είναι ωραίο να υπάρχει. Δεν θα λέω για σένα προσωπικά φυσικά, αλλά είναι ωραίο ο κόσμος να έρχεται να στηρίζει. Δεν το συζητώ. Σε πολλά παιχνίδια. Σε πολλά παιχνίδια, και έτσι έχεις και καλύτερη γνώμη για τους παίχτες. Κοίταξε, έρχεται και σε ωραία επαφή με τον αθλητισμό. Δηλαδή σε τέτοια παιχνίδια, το να πάρεις τα παιδιά, να είσαι οικογενειακό στο γήπεδο, νομίζω ότι σου αφήνει μόνο ωραία πράγματα και θετικές αναμνήσεις όσο μεγαλώνεις. Τμήματα όπως το βόλεϊ, το handball, που μπορείς οικογενειακός, είναι πιο εύκολο συγκριτικά με το ποδόσφαιρο να βρεθείς στο γήπεδο μαζί με τα παιδιά σου και το καθεξής. Αλήθεια είναι αυτό. Και ένα πράγμα να προσθέσω τώρα στο τέλος, ότι ένας από τους λόγους που παίζω βόλεϊ και εγώ και ο αδερφός μου είναι γιατί μικρή βλέπαμε τηλεόραση, υπήρχε στην ΕΡΤ, υπήρχε η εθνική ομάδα, έπαιζε Ολυμπιακούς αγώνες, βλέπαμε, μας άρεσε. Αποφασίσαμε να γραφτούμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι για τους ακροατές είναι καλό στους γονείς που έχουν μικρά παιδιά να τους δείχνουν. Να τα φέρουν σε επαφή. Και δεν μιλάω μόνο για το βόλεϊ, για όλα τα αθλήματα, αλλά για το βόλεϊ ένα παραπάνω, γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο άθλημα και πολύ δύσκολο. Μερικές φορές κάποιοι που δεν το έχουν παίξει και το βλέπουν μόνο, φαίνεται πολύ εύκολο. Είναι πολύ πιο δύσκολο από κάποια άλλα αθλήματα. Στην πράξη να γίνεις πραγματικά μεγάλος παίχτης είναι πολύ πιο δύσκολο. Είναι αντιδράσεις millisecond, είναι μεγάλες οι ταχύτητες σε πολύ λίγα μέτρα. Δεν έχεις την ευκαιρία να περιμένεις με την μπάλα, είτε όπως ας πούμε, στο μπάσκετ να την κρατήσεις, να σκεφτείς, είτε όπως στο ποδόσφαιρο να οργανώσεις άλλο είδους τακτική. Είναι ένα πολύ δύσκολο άθλημα, αλλά πολύ ωραίο, το οποίο γυμνάζει και το μυαλό και το σώμα. Και πραγματικά όσους γονείς θέλουν να τα παιδιά τους ακολουθήσουν ένα δρόμο, πραγματικά θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο άθλημα. Αυτή είναι η άποψή μου. Και πριν σε αποδεσμεύσουμε, είσαι σε περίοδο διακοπών? Διακοπών δεν είμαι. Είμαι σε μια έτσι μεταβατική περίοδο, να την πω, στην οποία ναι, μεν ξεκουράζομαι, αλλά ταυτόχρονα παίζω beach volley. Θα ξεκινήσω και κάποια βάρη στο γυμναστήριο για να είμαι πιο έτοιμο, να είναι πιο έτοιμο το σώμα μου. Οι διακοπές μου είναι τον Αύγουστο, το πρώτο δεκαήμερο, 15ήμερο. Ωραία. Να σου ευχηθούμε καλή ξεκούραση και καλή επιστροφή. Χάρηκα που με καλέσατε. Να είσαι καλά. Και εμείς χαρήκαμε που σε ακούσαμε. Καλή συνέχεια.